το Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχει ξεκινήσει ήδη το νεαρινό κύκλο διαλέξεων. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Μέρη Πύργου, όπου θα μας μιλήσει με θέμα την πριγκίπισσα Άννα Λιουζουνιανή της Κύπρου, η Κύπρια Δούκισσα της Αβοίας, 1418-1462. Προτού δώσω το λόγο στην κυρία Μέρη Αβραμίδου Πύργου, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την ίδια. Η Μέρη Αβραμίδου Πύργου είναι σύμβουλος δημοσίων σχέσεων, σύμβουλος δημοσίων υποθέσεων και επαγγελματίας διοργανωτής συνεδρίων. Το 1990 ιδρύει την εταιρεία Πύργος Κόγκρες και Πύργος Δημόσιες Σχέσεις και έκτοτε είναι Γενική Διευθύντρια. Σπούδασε φυσιοθεραπεία στη Γλασκόβη και στη συνέχεια πήρε δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας, Ιστορίας και Λογοτεχνίας. Απέκτησε Master Degree από το University of Wales στο Environmental Auditing and Management. Το 1999 εκπαιδεύεται ως διαμεσολαβητής. Η Μέρη Πύργου διατελεί πρόεδρος του Συνδέσμου Δημοσίων Σχέσεων Κύπρου και το 2017 ιδρύει το Cyprus Association and Lobbyist and Public Affairs Professional Limited. Παράλληλα με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, αναμειγνύεται και στα κοινά. Το 1978 ιδρύει την Παγκύπρια Κίνηση Ίσα Δικαιώματα, Ίσες Ευθύνες και είναι πρόεδρός της για 10 χρόνια. Το 1979 εκλέγεται Γενική Γραμματέας της Mediterranean Committee for the Promotion of Women in Public Responsibilities. Το 1980 εισηγείται την ίδρυση και είναι ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Επιτροπής Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τη Δεκαετία των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών και εκλέγεται πρόεδρος. Το 1988 λειτουργεί το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για θύματα βίας μέσα στην οικογένεια. Το 1989 ιδρύει το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην οικογένεια και εκλέγεται πρόεδρος. Από το 1980 η Μέρη Πύργου ασχολείται με την κοινωνικο-ιστορική έρευνα. Από το 1980 ως το 1983 είναι αρχισυντάκτης και εκδότρια της εφημερίδας Ίσα Δικαιώματα, Ίσες Ευθύνες και έχει γράψει τα βιβλία Μητριαρχία, Πατριαρχία, Η Κύπρια σε τρεις τόμους, The Cypriot Woman at a Glass, Η Πριγκίπισσα Άννα της Κύπρου και Η Βία εναντίον των Γυναικών. Η απόψινή μας ομιλία θα είναι για την Πριγκίπισσα Άννα Λιουζουνιανή της Κύπρου, η Κύπρια Δούκισσα της Αβοίας. Δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, να καλέσω την ίδια την ομιλήτριά μας, να την ευχαριστήσω που είναι σήμερα μαζί μας και να της δώσω το λόγο. Καλησπέρα από μένα. Αγαπητοί μου, είναι για μένα μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μοιραστώ μαζί σας τη ζωή της Άννας της Κύπρου. Μια ιστορία που τώρα αρχίζει να γράφεται και πολύ θα χαρώ να ακούσω νέες πληροφορίες που δεν βρίσκονται στις δικές μου πηγές. Ευχαριστώ τον κύριο Σοφοκλές που με κάλεσε εδώ απόψε για να μιλήσω για αυτή τη σημαντική πριγκίπισσα. Λυπούμε που πρέπει να γίνει αυτή η ομιλία μέσω του Skype. Είναι ένας τρόπος, παρόλο ότι είναι χρήσιμο στις μέρες μας, που δεν συμπαθώ ιδιαιτέρως. Ελπίζω σύντομα όλα να είναι καλά για να μπορέσουμε να βρεθούμε και να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο, όπως είμαστε συνηθισμένοι στο παρελθόν. Απόψε, όπως ήδη γνωρίζετε, και όπως ανάφερα, θα μιλήσουμε για την Άννα της Κύπρου, μια Κύπρια πριγκίπισσα, που αν και το όνομα της αναφέρεται συχνά στα κείμενα της εποχής της, παραμένει άγνωστη στο πλατή κοινό στην Κύπρο και γενικότερα σε άλλες χώρες. Είναι μια γυναίκα που άφησε τη σφραγίδα της σε όλη την Ευρώπη. Μέσα στη λίγη ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, θα προσπαθήσω να περιγράψω τις τρεις περιόδους της ζωής της πριγκίπισσας αυτής.
Θα περιγράψω τη ζωή της στην Κύπρο από το 1418 μέχρι το 1433, τη ζωή της ως κόμισσα της Γενέβης και πριγκίπισσα του Πιεμόν από το 1434 μέχρι το 1440 και τη ζωή της ως δούκισσα της Σαβοίας από το 1440 μέχρι το 1462 που είχε πεθάνει. Η Άννα της Κύπρου είναι κόρη του βασιλιά της Κύπρου Ιαννού και της δεύτερης συζύγου του Καρλώθας των Βουρβώνων, που παντρεύονται το 1411. Το πρώτο παιδί του ο Ιωάννης γεννιέται αρκετά αργότερα, το 1418, και το 24 Σεπτεμβρίου του 1418 γεννιέται και η κόρη του Σάννα, έναν πανέμορφο, χαρισματικό κοριτσάκι που κερδίζει αμέσως την αγάπη όλων με την ομορφιά και τον πρόσχαρο χαρακτήρα της. Η γέννα της φέρνει μεγάλη χαρά στη βασιλική οικογένεια. Λέγεται μάλιστα ότι ο Ιαννός με την ευκαιρία της γέννας της κόρης του διέταξε τους μουσικοθυνσέντες του παλατιού να γράψουν ένα ψαλμό προς τιμήν της Αγίας Άννας. Εδώ βλέπουμε τον Ιαννόν και την Καρλώτα. Και εδώ είναι ο ψαλμός προς την Αγία Άννα που γράφτηκε μεταξύ του 1418 και 1430. Σύμφωνα με τις μεσαιωνικές πηγές, η βασιλική οικογένεια ζει στο πολυτελέστατο παλάτι της Λευκωσίας που βρίσκεται κοντά στην πύλη Πάφου και μέσα σε ένα πανθαύμαστο κήπο. Η αρχιτεκτονική του παλατιού, ο διάκοσμος και τα έπιπλα του προκαλούν το θαυμασμό των επισκεπτών. Ο Μαρτώνη, το 1495, λέει ότι η αίθουσα υποδοχής περιστοιχίζεται από σειρά αψίδων που στηρίζονται σε μικρούς κίονες, ωραιότατα επεξεργασμένους. Αναφέρει επίσης ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ωραιότερη αίθουσα υποδοχής από αυτή. Μέσα στην αίθουσα μπορεί κάποιος να θαυμάσει το θρόνο του βασιλιά που είναι διακοσμημένος με πολλά ωραία κολονάκια και άλλες ποικίλες διακοσμήσεις, ένα μουσικό όργανο που κατά τη γνώμη του Χαλίλ Τεχερή, βεζίρι του Σουλτάνου, μόλις το αγγίσεις ακούει στους πιο μελωδικούς ήχους, ένα εξαιρετικό ρολόι που κατασκευάστηκε από τον Μοντίνο της Κρεμόνα, καθώς και έναν πίνακα της Μελουζίνης, της προγόνισσας των Λουζινιανών, που πιθανόν να τον είχε ζωγραφίσει ο βασιλιάς Ιαννός. Το παλάτι διαθέτει πολυτελή κρεβάτια, πανάκριβα έπιπλα, υπέροχους πίνακες και χρυσούς και ασημένιους σταυρούς. Υπάρχουν επίσης πολυτελή λουτρά, πλούσια διακοσμημένα, μέσα στα οποία υπήρχαν κρεβάτια με μεταξωτούς χρυσούς ουρανούς, σεντόνια και προσώψια χρυσομέταξα, καθώς και άφθονο ροδόνερο και πολλά αρωματικά πουλιά, τα γνωστά «Oiseaux de Chypre». Όμως, η βασιλική οικογένεια φαίνεται ότι συχνά επισκέπτεται και άλλα παλάτια. Το πιο αγαπημένο τους παλάτι είναι αυτόν εδώ, είναι το κονάκι και ψηλά το παράθυρο λέγεται ότι προέρχεται από το κατεστραμμένο παλάτι των Λουζινιανών. Εδώ βλέπουμε τα άλλα παλάτια στα οποία έζησε η Άννα. Πάνω είναι το παλάτι Λακάβα, δεξιά της ποταμιάς. Μετά έχουμε τα άλλα παλάτια τα οποία επισκέφτονταν κατά καιρούς η βασιλική οικογένεια, το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνος και το κάστρο της Καντάρας. Όπως ήδη βλέπουμε εδώ, η βασιλική οικογένεια φαίνεται ότι συχνά επισκέπτεται και τα άλλα παλάτια. Το πιο αγαπημένο τους παλάτι είναι το Λακάβα, που είναι χτισμένο στην κορυφή του Λόφου Άρωνα, έξω από τη Λευκωσία, που όπως μας πληροφορεί ο Λουτσίνο Νταλκάμπο, βρίσκεται μέσα σε έναν κήπο που πιο ωραίο δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Κάποτε επισκέφτονται και το Μόλτον Μπέλο παλάτι της Αραντίπ και τα καλοκαίρια αναζητούν δροσιάν στο ωραιότατο παλάτι της Ποταμιάς, στον Άγιον Ιλαρίωνα και στην Καντάρα.
Το πολιτιστικό περιβάλλον της Κύπρου την εποχή αυτή είναι πολυεθνικό. Αλλά στην αυλή του Ιαννού κυριαρχεί η δυτική τύπου κουλτούρα, τον τροβαδούρο και η κουλτούρ κουρτουάζ. Ο Ιαννός και η σύζυγός του έχουν μάλιστα αναπτύξει την δική τους κουλτούρ κουρτουάζ που συμπεριλαμβάνει γαλλικού δυτικού τύπου στοιχεία αναμενιγμένα με τα κυπριακά έθιμα και τη μεσογειακή νοοτροπία. Στο παλάτι όλοι μιλούν την ελληνική γλώσσα και είναι πολύ θρήσκοι. Η βασιλική οικογένεια διοργανώνει πολυτελέστατες δεξιώσεις στα παλάτια αλλά και στην εξοχή για να ψυχαγωγήσει τους υψηλούς επισκέπτες. Στις δεξιώσεις αυτές παρευρίσκεται όλη η βασιλική οικογένεια και η Άννα έχει την ευκαιρία να από μικρή να συμμετέχει σε τουρνουά, εκδρομές, μουσικές βραδιές όπου τραμπαδούροι και μουσικοί από την Κύπρο και το εξωτερικό όπως τον Μπελιό και τον Χανέλ συθέτουν και παίζουν μουσική. Γενικά, οι γυναίκες στην αυλή εμφανίζονται απελευθερωμένες, τους αρέσει να φλερτάρουν, να πηγαίνουν κυνήγι, να παρακολουθούν θέματα και να παίζουν πλόβιο. Μέσα σε αυτό το πολυτελέστατο και υψηλού μορφωτικού επίπεδου περιβάλλον, της εκλεπτισμένης ατμόσφαιρας, έζησε ξέγνιαστα η Άννα τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής της μαζί με τους αδερφούς της Ιωάννη και Ιάκωβο και την αδελφή της Μαρία, κάτω από την τρυφερή επίβλεψη μιας μητέρας που την υπεραγαπά και ενός πατέρα που την λατρεύει και φροντίζει να εκπληρώνονται όλες τις επιθυμίες. Κοντά της βρίσκεται και η δυναμική τροφός της, Ουστάζ Ντε Μπαλιάν, και η γκουβερνάντα της, κυρία Ντάι, αλλά και η ανήπαντρη θεία της, Αγνή, αδελφή του πατέρα της, καθώς και η φίλη της, Λουίζα Μπαμπέν. Το 1422 μια τρομερή επιδημία χτυπά την Κύπρο και τους κατοίκους της. Δυστυχώς η Καρλότα, η μητέρα της Άννας και η γυναίκα και η γιαγιά της πεθαίνουν μαζί με πολλούς άλλους. Ο Ιαννός, αν και γλιτώνει από το θάνατο, δεν συνέρχεται ποτέ από το χαμό της αγαπημένης του Καρλότας και λέγεται πως έκτοτε δεν γνώρισε άλλη γυναίκα. Μετά το θάνατο της μητέρας της, η θεία Αγνή, η ανήπαντρη αδερφή του πατέρα της, αναλαμβάνει τον ρόλο μητέρας για τα 4 ανήλικα παιδιά. Λίγα χρόνια αργότερα και πριν προλάβουν να συνέλθουν, νέες περιπέτειες αναμένουν την οικογένεια. Πρώτα έρχεται ο θάνατος του μικρότερου αδελφού της Ιάκωβου και λίγο αργότερα, το 1426, ο πόλεμος με τον Σουλτάνο της Αιγύπτου που καθιστά τελικά την Κύπρο υποτελεί και την υποχρεώνει να πληρώσει ετήσιο φόρος υποτελείας. Η Άννα, 10 πλέον ετών, σίγουρα θα διαισθάνεται τη συμφορά που έχει πλήξει την οικογένειά της. Η αιχμαλωσία του πατέρα της, η ταπείνωσή του, το καμένο παλάτι, η οχτάμενη διαμονή της στο φρούριο της Κενίδια, αναμφίβολα θα επηρέασαν τη μικρή Άννα που τώρα νιώθει για δεύτερη φορά την εγκατάλειψη λόγω της απουσίας του πατέρα της. Η ιδέα απελευθέρωσή του, η μελαγχολία που τον διακατέχει, τα χαλάσματα, η φτώχεια που επικρατεί παντού και η δυστυχία των ανθρώπων της Κύπρου θα αυξάνει το αίσθημα ανασφάλειας στην Άννα που πιθανόν να προσπαθεί να το κρύψει κάτω από την καπριτσιόζικη συμπεριφορά της. Από το 1428 μέχρι το 1432 δεν έχουμε πληροφορίες για τη ζωή της. Μέσα από τα διάφορα κείμενα γνωρίζουμε ότι για ένα διάστημα ζει στο παλάτι του Χιού Ντε Λαπόμ μαζί με τη θεία της Αγνή, διότι λόγω οικονομικών καταστάσεων δεν μπορούν να επιδιορθώσουν το βασιλικό παλάτι και ότι με την πάροδο του χρόνου η ζωή βρίσκει τους παλιούς ρυθμούς και η μουσική βρίσκεται και πάλι στο κέντρο των διασκεδάσεων της αυλής. Οι πηγές δεν δίνουν πληροφορίες για τη μόρφωση της, όμως μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εκπαίδευσή της συμπεριλαμβάνει ανάγνωση της βίβλου και άλλων θρησκευτικών βιβλίων, γραφή, κέντημα, μουσική και τραγούδι, διότι οι εποχές της εποχής αναφέρουν ότι τη ζητούσαν να τραγουδήσει όταν είχαν προσκεκλημένους στο παλάτι και η Άννα φαίνεται να το κάνει με μεγάλη ευχαρίστηση. Ζώντας μέσα σε μια οικογένεια όπου η θρησκεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, με έναν πατέρα που μελετά τα Ιερά Βιβλία, γράφει ψαλμούς και ψάλλει, με ένα θείο καρδινάλιο και μια θεία ανήπαντρη που κι αυτή έχει αφιερώσει τη ζωή της στο Θεό, η Άννα αναπτύσσει και αυτή μια έντονη θρησκευτικότητα.
Γενικά, η εκπαίδευση της είναι επηρεασμένη από την ανατολική γαλλική κουλτούρα, αλλά κυρίως από την κυπριακή, όπου η μπασταρδευμένη ελληνική γλώσσα κυριαρχεί μέσα στο παλάτι. Το 1430 η Άννα έχει πλέον μπει στην εφηβεία και μεταμορφώνεται σε μια πανέμορφη κοπέλα με τρίο αναστήματος, με ξανθά μαλλιά, τακτοποιημένη σε πλεξούδες, μορφωμένη σύμφωνα με τους κανόνες του παλατιού, χαριτωμένη και πρόσχαρη. Τώρα είναι 12 ετών και σύμφωνα με τους νόμους και τα έθιμα της εποχής έχει ενηλικιωθεί και είναι έτοιμη να συνάψει γάμο. Ένα γάμο που θα φέρει πολιτικά ωφέλη στο βασίλειο της Κύπρου, που τα τελευταία χρόνια δέχεται χτυπήματα από παντού. Ο Ιαννός αρχίζει να αναζητά κατάλληλο σύζυγο για την πριγκίπισσα κόρη του, με τη βοήθεια του αδερφού του, του καρδινάλου Χιουκ ντε Λουζινιά, που συχνά ταξιδεύει στην Ευρώπη, και συμβουλεύεται επίσης και τον αδερφό της σύζυγου του, Τζακ ντε Μπουρμπόν, ο οποίος φαίνεται να του εισηγείται να παντρέψει την Άννα με τον Αμαντέους, το γιο του Δούκα της Σαβοίας. Ο 19χρονος Αμαντέους, που ζει στο Τωρίνο, είναι ένα όμορφο, ζωντανό και γενναίο παλικάρι με στρατιωτικές και ηγετικές ικανότητες. Αν και υποφέρει από συχνές κρίσεις επιληψίας, ο Ιαννός και οι συγγενείς της Άννας δεν το θεωρούν αυτό σοβαρό εμπόδιο. Το γάμο αυτό φαίνεται να το θέλει πολύ και ο Αμαντέους, ο πατέρας του γαμπρού, διότι η Άννα είναι μια πριγκίπισσα που κατάγεται από μια σημαντική βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς της Κύπρου είναι κατόνομα και βασιλιά της Ιερουσαλήμ και της Αρμενίας, και ο γάμος αυτός ανοίγει νέους ορίζοντες για τη χώρα του, τη Σαβοία. Και αυτό είναι σημαντικό για τον Αμαντέους, που ονειρεύεται να διαδραματίσει μέσω του γάμου ένα ρόλο σε αυτό το μέρος της Μεσογείου, να αποκτήσει δικαιώματα πάνω στο θρόνο της Κύπρου και αν είναι δυνατό, να αποκτήσει η Σαβοία ένα λιμάνι στην Κύπρο, όπως έχει η Γένουα και η Βενετία. Επιπλέον, ο γάμος του γιου του με την Άννα θα αυξήσει τον κύρος του απέναντι στον βασιλιά του Βυζαντίου και θα τον βοηθήσει να δημιουργήσει στενότερες σχέσεις με τον Βυζάντιο και έτσι να συμβάλλει καλύτερα στην ένωση των δύο εκκλησιών που τόσο επιθυμεί. Γενικά, πιστεύει ότι ο γάμος αυτός θα του φέρει ωφέλη θρησκευτικά, στρατηγικά, πολιτικά και οικονομικά. Γι' αυτό επιδιώκει μεγάλη ευχαρίστηση αυτό το προξενιό. Μέσα από την αλληλογραφία που διασώθηκε, βλέπουμε μάλιστα ότι πιέζει και αρκετές φορές εκνευρίζεται από τις καθυστερήσεις. Ο Ιαννός από την πλευρά του νιώθει μεγάλη φιλία προς τον Αμαντέους, διότι του συμπαραστάθηκε σε δύσκολες στιγμές και βοήθησε στην πληρωμή των λύτρων για την απελευθέρωσή του. Γενικά, οι δύο ηγέτες συνδέονται πολιτικά, φιλικά και οικογενειακά, και οι δύο οικογένειες φαίνεται να τρέχουν μεγάλη εκτίμηση η μια για την άλλη, λέει ο Γκισενό. Και γι' αυτό θέλουν να συνεχίσουν τη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών μέσω γάμου. Οι πρώτες επαφές και συζητήσεις για το γάμο αρχίζουν το 1431 από το θείο της Άννας Καρδινάλιον Ούγον κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Βασιλείας. Διακόπτονται για λίγο από το θάνατο της κόρης του Αμαντέου και στη συνέχεια από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που δέχεται ο Ιαννός τον Ιούνιο του 1431. Παρά την ασθένεια του, ο Ιαννός υπογράφει το συμβόλαιο του γάμου και το τελικό έγγραφο υπογράφεται στις 9 Αυγούστου 1431 στο Σιαμπερί. Δυστυχώς, 10 μέρες αργότερα, στις 17 Αυγούστου ή στις 19 Αυγούστου, ο αραβωνιαστικός της Άννας αρρωστά και πεθαίνει. Ο θάνατος του προκαλεί μεγάλη λύπη στον Αμαντέους και αναστατώνει τη βασιλική οικογένεια της Κύπρου. Όμως σήμερα ανακουφίζονται, διότι ο Αμαντέους στέλνει απεσταλμένους στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 1432 για να συζητήσουν το θέμα του γάμου της Άννας με τον μικρότερο γιο του, τον Λουί. Ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ο Ιαννός δέχεται ένα δεύτερο εγκεφαλικό επεισόδιο και πεθαίνει τον Ιούνιο του 1432. Ο θάνατος του διακόπτει τις προετοιμασίες του γάμου και η Άννα χάνει ακόμα ένα αγαπημένο της πρόσωπο, τον πατέρα της, αλλά και το στήριγμα της.
Ο 14χρονος αδερφός της Άννας, ο Ιωάννης, που στέφεται βασιλιάς, δεν δίνει προτεραιότητα στον γάμο. Όμως ο Αμαδαίος δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει το θέμα. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν και πάλι οι βιαστικές επιστολές που στέλνει συνέχεια. Τελικά, τον Οκτώβριο του 1433, φτάνουν στην Κύπρου οι εκπρόσωποι του Αμαδαίου για να διαπραγματευτούν και να υπογράψουν το συμβόλαιο του γάμου. Σύμφωνα με το συμβόλαιο, η Άννα θα έπαιρνε 100.000 χρυσά δουκάτα της Βενετίας. Οι 12.000 θα πληρώνονταν αμέσως και τα υπόλοιπα με δόσεις των 9.000 το χρόνο. Θα έπαιρνε επίσης φορέματα, κοσμήματα, έπιπλα, χρήσιμα αντικείμενα και ό,τι είναι αναγκαίο για μια νιώπαντρη κοπέλα. Η Κύπρος θα αναλάμβανε επίσης τα έξοδα του ταξιδιού της μέχρι την Νίγηρα. Οι φεουδάρχες της Κύπρου έπρεπε να εγγυηθούν ότι θα γίνεται αυτή η πληρωμή. Εδώ βλέπουμε το συμβόλαιο του γάμου της Άννας και του Λουί που φυλάχθηκε σήμερα στο Τωρίνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν συμφωνούσαν για το ποσό που έπρεπε να πληρωθεί και παρολίγο να διαλυθεί το συνοικέσιο, όμως ευρέθηκε ένας έμπορος ο οποίος ανάλαβε να βοηθήσει τα οικονομικά της χώρας, τα οικονομικά σε ό,τι αφορούσε την πρίγκα και γι' αυτό και έτσι προχώρησε ο γάμος. Αφού συμφωνήθηκε η πρίκα και βεβαιώθηκαν οι εκπρόσωποι του Αμαδαίου ότι η Άννα είναι καλά στην υγεία και ότι είναι παρθένα, προχωρούν στην τέλεση του γάμου. Οι πηγές δεν δίνουν πολλές πληροφορίες για το γάμο στην Κύπρο. Γνωρίζουμε μόνο ότι ο γάμος τελείται στο Παλάτι στη Λευκοσία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 1433 μετά τον Εσπερινό μέσω αντιπροσώπου. Το μυστήριο του γάμου τελείται από τον επίσκοπο του Τωρίνο Αϊμόντε Ρωμανιάνο και στη θέση του γαμπρού βρίσκεται ο Λουί Ντεραγκονίτσι. Πληροφορούμαστε επίσης ότι στο συμπόσιο που ακολουθεί προσφέρουν συμποφάους και αμπελοπούλια από τα αμπέλια της Αγίας Νάβας, μια πολυπτελή λιχουδιά που προσφέρεται μόνο σε αρχοντικά γεύματα. Την επομένη του γάμου, οι εκπρόσωποι του Δούκα παρακαλούν τον βασιλιά να επισπεύσει τις προετοιμασίες για την αναχώρηση της Άννας, διότι θέλουν να συνοδεύσουν την πρεσνίβισσα στη Σαββοία με ασφάλεια πριν χειροτερέψει ο καιρός. Η Άννας όμως δεν βιάζεται και ο αδερφός της ο βασιλιάς δεν φαίνεται να την πιέζει. Αυτό εκνευρίζει τους απεσταλμένους του πεθερού της, ιδιαίτερα τον βαρόνο Μοντμαγέρ, που είναι υπεύθυνος για την αποστολή, και έκτοτε φαίνεται να δημιουργείται μια αντιπάθεια προς την Άννα, που παραμένει κρυμμένη για πολλά χρόνια. Στο λιμάνι της Κερίνιας έχει ήδη σταθμεύσει ένας μικρός στόλος από 11 εμπορικά πλοία, έτοιμα να συνοδεύσουν τη γαλέρα της Άννας μέχρι τη Βενετία για μεγαλύτερη ασφάλεια. Όταν αποφασίζει τελικά να φύγει, κουβαλά μαζί της μια συνοδεία από 86 άτομα, 26 κυρίες των τιμών, τον εξομολογητή της, μουσικούς, την τροφών της και άλλους. Όλοι είναι εντυμένοι με κυπριακές ενδυμασίες, μιλούν την μπασταρδεμένη ελληνική γλώσσα, χειρονομούν, μιλούν δυνατά, γελούν, κάνουν φασαρία, τρέχουν παντού για να εξετάσουν τα πάντα γεμάτη περιέργεια, διότι πρώτη φορά φεύγουν από το νησί και δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τους Γάλλους. Μόλις βλέπουν τη συνοδεία της οι εκπρόσωποι του γαμπρού, μένουν άφωνοι, διότι ανέμεναν να δουν μόνο 6-7 άτομα και τώρα δεν γνωρίζουν πώς θα μεταφέρουν τόσα άτομα στην Σαββοία. Απροετοίμαστοι ψυχολογικά και πρακτικά αρχίζουν να διαμαρτύρονται. Όμως η Άννα, που γνωρίζει καλά ότι η θέση μιας πριγκίπισσας εξαρτάται από τη συνοδεία της, αλλά και μια γυναίκα που είναι περήφανη για τη βασιλική καταγωγή της, αρνείται να την περιορίσει, διότι όπως τους εξηγούν, στην Ανατολή επικρατεί το βυζαντινό έθιμο, σύμφωνα με το οποίο η συνοδεία είναι ανάλογη με την κοινωνική θέση του κάθε ατόμου. Αφού διευθετείται και αυτό το θέμα, η Άννα αποχαιρετά τον αδερφό της, τους παιδικούς της φίλους και τον κόσμο που ήρθε να την αποχαιρετήσει και επιβιβάζεται στην καλέρα που την περιμένει στο λιμάνι της Κερίνιας για να τη μεταφέρει στη νέα της πατρίδα.
Μόλις μαζί της, εκτός από την πρίκα της, παίρνει και κάποια αγαπημένα της αντικείμενα, όπως το ποστρέτο της προγόνισσας της Μελουζίνης, που φαίνεται που είχε ζωγραφίσει ο πατέρας της και το οποίο δεν αποχωρίζεται διότι πιστεύει ότι της φέρνει καλή τύχη, το μουσικό κυπρογραφικό χειρόγραφο, το γνωστό ως κώδικα του Τωρίνου και δύο άλλα χειρόγραφα τα οποία, βρίσκονταν οι αργότεροι ερευνητές τα βρήκαν στη βιβλιοθήκη του Αμαδαίου και το παπαγαλάκι της, καθώς και μια σφραγίδα κοιμήλιων της οικογένειας. Παίρνει επίσης μαζί της και κλίματα αμπελιών για να φυτέψουν στην περιοχή αμπέλια με την ειδική αυτή ποικιλία κλιμάτων. Κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος της ζωής της. Το ταξίδι προς τη Σαμβοία κράτησε 3,5 μήνες και ήταν ομαλό. Στις 19 Οκτωβρίου του 1933 φτάνουν στη Ρόδο, όπου μένουν μια εβδομάδα και εκεί τους υποδέχεται ο μάγιστρος των υποδών του τάγματος του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσαλήμων, ο Αντουάν Φλαβιάν ντε λα Ριβιέρ. Δεύτερος σταθμός, η Κέρκυρα, και ακολουθεί η Βενετία, όπου η Άννα επιβιβάζεται σε μια ολοκένουρια γαλέρα της Σαβουίας που ναυπηγήθηκε ειδικά για αυτή. Στη Βενετία τη φιλοξενεί ο πληρεξούσιος επίτροπος της Βενετίας, ο Μαρίνο Κονταρίνη, στο υπέροχο παλάτι της Αγίας Σοφίας. Εδώ βλέπουμε, αρχίζουμε να βλέπουμε την διαδρομή που ακολούθησε η Άννα για να φτάσει, να φτάσει στο Σαμβερί. Και εδώ βλέπουμε το παλάτι μέσα στο οποίο φιλοξενήθηκε κατά τη διαμονή της στη Βενετία. Ο επόμενος σταθμός είναι η Νάπολη. Όταν φτάνει η Άννα και η συνοδεία της στην Νάπολη, μια απρόσμενη έκπληξη την αναμένει. Οι απεσταλμένοι του Αμαντέους βρίσκονται ήδη εκεί με μια ολόκληρη καρταρόπα, αποτελούμενη από φορέματα, καπέλα της τελευταίας ευρωπαϊκής μόδας, υφάσματα και άλλα αξεσουάρ, καθώς κεράτριες για να επιληφθούν των αναγκαίων επιδιορθώσεων και ενημερώνουν την Άννα ότι πρέπει αυτή και η συνοδεία της να εγκαταλείψουν την κυπριακή ενδυμασία που φορούν και να αντιθούν με τις ενδυμασίες δυτικού τύπου που ετοίμασαν για αυτές. Φοβούμενοι την αντίδρασή της, της εξηγούν ότι το κάνουν για λόγους πρωτοκόλλου της Σαβοίας. Φανταστείτε τώρα τις μεσογειακές Κυπρίες της συνοδείας της να επεξεργάζονται τα νέα ενδύματα που τους έστειλα, να τα δοκιμάζουν με φωνές και γέλια, να σχολιάζουν τις παράξενες για αυτές ενδυμασίες. Χωρίσουμε λίγο. Εδώ, και τα καπέλα που τις συνοδεύουν και να προσπαθούν να συνεννοηθούν με τις ράπτριες της Σαβοίας σχετικά με την επιδιόρθωση των ενδυμάτων και την εφαρμογή τους στο σώμα τους με χειρονομίες και γκριμάτσες, δεδομένου ότι δεν γνώριζαν τη γλώσσα. Το θέμα θα ήταν πράγματι πολύ διασκεδαστικό. Την 1η Ιανουαρίου του 1934 φτάνουν στη Νίκαια, όπου μένουν μέχρι τις 23 Ιανουαρίου για να ξεκουραστούν. Εκεί η Άννα συναντά για πρώτη φορά και την Γιωμέντε Σισε, μια από τις κυρίες των τιμών της, που μαζί με το σύζυγό της έχουν αναλάβει να ετοιμάσουν την ετοιμασία του ταξιδιού της μέσω ξηράς. Δεν έχουμε λεπτομέρειες για τη διαδρομή της Άννας, για τη διαμονή της Άννας στην Νίκαια. Το μόνο που αναφέρουν οι ιστοριογράφοι είναι ότι η παραμονή της στην Νίκαια στήχησε στη Σαβοία 3.500 φλωρίνια και επιπλέον 200 φλωρίνια που έδωσε ο Αμαδαίος στην Νικόντε Σισε και στο σύζυγό της για να αγοράσουν τις κατάλληλες ενδυμασίες ώστε να είναι ευπρεβώς ντυμένοι όταν θα υποδέχονταν την πριγκίπισσα της Κύπρου εκεί. Αναφέρουν επίσης ότι κάτω από άγνωστες συνθήκες, η Άννα χάνει το αγαπημένο της παπαγαλάκι, κάτι που της προκαλεί μεγάλη στενοχώρια. Έτσι, στις 23 Ιανουαρίου του 1934, το καραβάνι της Άννας ξεκινά μαζί με τη συνοδεία και την πρίκαν της, φορτωμένη σε κάρα, άμαξες και άλογα και εγκαταλείπουν την Νίκαια για να φτάσουν στη Σαβοία.
Τώρα η Άννα ταξιδεύει μέσα σε ένα ωραιότατα διακοσμένο φορείο, επενδυμένο με χοντρό ύφασμα και σκεπασμένο με βελούδο, που φτάνει ειδικά για αυτήν από τη Γενέβη, για να την προστατεύσει από τον άσχημο καιρό των Άλπων. Παντού βρίσκεται το έβλημα των Λουζινιανών, σύμφωνα με οδηγίες του Καματέους, για να βοηθήσουν, για να θυμίζουν σε όλους την υψηλή καταγωγή της νύφης του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού περνούν από τις πόλεις Γκρας, Draguignan, Aix, Arles, Avignon, Valence, Lyon και Grenoble. Παντού την υποδέχονται με μεγαλοπρέπεια και διοργανώνουν προς τιμήν της μουσικές βραδιές με τροβαδούρες και ζιοκλέρ για να την ψυχαγωγήσουν. Στις 7 Φεβρουαρίου, γύρω στις 4 το απόγευμα, 3,5 μήνες μετά την αναχώρηση της από την Κύπρο, φτάνει στο Σαμπερί, στην πρωτεύουσα της Αβοίας. Η νέα της πατρίδας την υποδέχεται χιονισμένη. Στην είσοδο της πόλης, εδώ βλέπουμε την είσοδο της πόλης από όπου έφτασε η Άννα. Στην είσοδο της πόλης την υποδέχεται ο Αμαντέους, ο πεθερός της, ο Λουί, ο σύζυγός της, ο Δούκας Φιλίπ των Εντεμπουργκών, άλλοι επίσημοι και κόσμος, που έχουν προετοιμάσει προς τιμήν της μια μεγαλοπρεπέστατη υποδοχή. Τις ετοιμασίες επιβλέπει προσωπικά ο ίδιος ο πεθερός της, που θέλει να διοργανώσει ένα μεγαλοπρεπέστατο γάμο που θα του δώσει την ευκαιρία να επιδείξει τον πλούτο και την δύναμή του σε όλους τους αρχηγούς των κρατών της Ευρώπης. Και γι' αυτό δεν τσιγκουνεύεται. Τα χρυσοκέντητα βελούδα, τα μπροκά και τα σατέν υφάσματα διακοσμούν τους χώρους υποδοχής και τους χώρους που θα πραγματοποιηθεί ο γάμος της χρονιάς. Όταν πλησιάζει η πομπή, ο Λουί κατεβαίνει από το άλογο του, πλησιάζει το φορείο της Άννας, ανοίγει τις κουρτίνες και βλέπει για πρώτη φορά τη σύζυγό του. Έκθαμος από την ομορφιά της, την κοιτάζει αμήχανος. Σύμφωνα με ένα κυπριακό έθιμο, τη στιγμή αυτή πρέπει να ξεδέσει το κοσάρτι της και να πάρει από το στήθος της ένα κόκκινο γαρίφαλο που βρίσκεται κρυμμένο εκεί. Επειδή δηλιάζει, τον εθερρύνει η Λουίζα Παπέν και η κυρία Ντάιθ που με νοήματα τον καθοδηγούν τι πρέπει να κάνει. Μετά, αφού πήρε το γαρίφαλο, την αγκαλιάζει και τη φιλεί θερμά. Όταν η Άννα συναντά για πρώτη φορά τον σύζυγό της, εδώ η ηχογραφία αυτή που βρίσκεται στην εκκλησία του Ευβοιά λέγεται ότι είναι ότι παριστάνει τον Λουί την ώρα που υποδέχεται την Άννα έξω από το Σαμπερί. Όταν η Άννα συναντά το σύζυγό της, νιώθει μεγάλη ανακούφιση. Ο μέλλοντας σύζυγός της είναι ένα όμορφο, ψηλό, λεπτό, καλοβαλμένο παλικάρι και έχει έναν ωραίο λεπτό και μάλλον μακρυλό πρόσωπο, ίσα μύτη και γλυκά μάτια. Και είναι ωραιότατα ντυμένος. Η πρώτη εντύπωση είναι πολύ θετική. Ο Λουί φαίνεται να αρέσει στην Άννα, ο δε Λουί φαίνεται να ερωτεύεται παράφορα την Άννα από την πρώτη στιγμή. Σε αυτή τη ξεχωριστή μέρα η Άννα φορεί ένα χρυσοκέντητο κόκκινο φόρεμα που της έστειλε ο σύζυγός της. Όλοι θαυμάζουν την ομορφιά της πριγκίπισσας που έφτασε από την Ανατολή για να παντρευτεί τον πρίγκιπα τους και όλοι συμφωνούν πως ανταγωνίζεται τη θεά Αφροδίτη στην ομορφιά και στη χάρη. Λέγεται μάλιστα ότι κανένα από τα πορτρέτα της που διασώθηκαν δεν αποδίδει την πραγματική ομορφιά της με την εξαίρεση μιας μινιατούρας που την δείχνει γονατισμένη και με τα ξανθά μαλλιά της να ακυματίζουν ανοιχτά στους ώμους της. Ο γάμος της Άννας και του Λουί τελείται το βράδυ της ίδιας μέρας στην εκκλησία του Κάστρου στο Σεν-Σαμπέλ από τον Αρχιεπίσκοπο της Ταραντές στην παρουσία του θείου της, του καρνιδάλου Ιούγου Ντελουζινιάν και της θείας της Αγνής. Εδώ βλέπουμε την εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος. Βέβαια, δεν είναι αυτή είναι η ανακαινισμένη εκκλησία που έγινε μετά από αρκετά χρόνια.
Για τη γανίλια δεξίωση, η Άννα φορεί ένα χρυσοήφαντο φόρεμα και από πάνω ένα μανδύα μπλε και εντυμένο με χρυσό. Στην κεφαλή της φορεί ένα καπέλο ασορτή με το φόρεμα της, το γνωστό χενίν. Η εμφάνιση της συμπληρώνεται με λεπτά μεταξωτά υποδήματα, αλλά που λένε που είναι στολισμένα με πέρλες. Οι εορταστικές εκδηλώσεις για το γάμο διαρκούν 6 μέρες, στοιχίζουν πανάκριβα και καταγράφονται λεπτομερώς στα χρονικά του οίκου της Σαμποίας. Οι δε χρονογράφοι αναφέρουν ότι ποτέ δεν είχαν πραγματοποιηθεί πιο μεγαλοπρεπείς δεξιώσεις στο Σαμπερί από αυτές που διοργάνωσε ο Αματέος προς τιμή της Άννας και του γιού του. Η περιγραφή των εκδηλώσεων είναι μακροσκελής και είναι αδύνατο να την παρουσιάσουμε απόψε εδώ. Όμως, αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων σερβίρονται χρυσά και ασημένια πιάτα, τα ακριβότερα εδέσματα από κρέας, καπνιστό και καρκευμένο κυρίως ελαφιού. Το δε κρασί σερβίρεται μέσα από ασημένια βαρέλια. Κατά διαστήματα, το δείπνο διακόπτεται από εκδηλώσεις. Σε κάποιο στάδιο εισέρχονται στην αίθουσα γκίκνοι στολισμένοι με τα οικόσημα των ξένων προσκεκλημένων. Λίγο μετά εμφανίζονται 12 άνδρες πάνω σε ψεύτικα άσπρα άλογα και με τα οικόσημα των κρατών της Σαβοίας και του Βασιλείου της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του δείπνου κόβουν μια τεράστια ντούφτα μέσα από την οποία βγαίνουν περιστέρια και από πάνω υπερίπτεται ένας γιγαντιαίος αετός μέσα στον οποίο είναι κρυμμένος ένας άντρας που κοινά τις φτερούγες του. Το θέαμα αυτό είναι συμβολικό και ο Αμαδέος το παρουσιάζει για να δείξει τη δύναμη του στους υπηκόους του. Λίγο αργότερα εμφανίζεται ένας νέος που παριστάνει τον έρωτα και ρίχνει κόκκινα τριαντάφυλλα με τόξο στις κυρίες που είναι όλες ντυμένες στα άσπρα. Κατά τη διάρκεια των μεγαλοπρεπών εκδηλώσεων, οι προσκεκλημένοι έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τη μουσική σε λαφάτια η πάιλε και την τέρα που ετοιμάστηκε ειδικά για το γάμο από τον διάσημο μουσικοσυνθέτη Διουφέ. Έχουν επίσης την ευκαιρία να ακούσουν τους δυο σημαντικότερους συνθέτες του 15ου αιώνα, τον Τιουφέ και τον Μπισουά, να παίζουν μαζί, κάτι που δεν ξαναγίνει ποτέ. Το βράδυ της Δευτέρας της Καθαρής, που συμπίθηκε με τον γάμο, προσφέρουν στους προσκεκλημένους ψεύτικες μύθες για να μασκαρευτούν. Ο γάμος αυτός δεν είναι ένα απλό κοσμικό γεγονός. Είναι μια πολιτική σύναξη και έγινε όπως συνορυνεύτηκε ο Αμαδέους. Τώρα που τέλειωσε, νιώθει ιδιαίτερα ικανοποιημένος, διότι είχε πετύχει όλους τους σκοπούς και τους στόχους του. Ο γάμος, αν και γίνεται για πολιτικούς σκοπούς, για την Άννα και τον Λουί, είναι ένας γάμος που καταλήγει σε μια μεγάλη αγάπη. Τώρα που τέλειωσαν οι εορτασμοί, η Άννα, μια καλομαθημένη και καπριτσιόζα έφηβη. Εδώ βλέπουμε το Σαμπερί και στην άκρα εδώ βλέπουμε το κάστρο πάνω στο λόφο. Και εδώ βλέπουμε το παλάτι μέσα στο οποίο έζησε η Άννα. Στην πάνω εικόνα είναι όπως είναι σήμερα και κάτω είναι από μια παλαιότερη φωτογραφία. Τώρα που τέλειωσαν οι εορτασμοί, η Άννα, μια καλοπαθημένη και καπριτσιόζα έφηβη, πρέπει να προσαρμοστεί στα ήθη και έθιμα της νέας της πατρίδας και στην Αθήνα της καθήκοντα. Τώρα είναι μέλος μιας σημαντικής οικογένειας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, αλλά και μιας χώρας που βρίσκεται στο μέσο των διαφορών της Γαλλίας και της Βουργουντίας, του Μιλάνου, της Γένουας και της Βενετίας. Στη Σαβοία η Άννα βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ καλά επιφανειακά οργανωμένη χώρα που λειτουργεί σύμφωνα με το αυστηρό σύνταγμα που επέβαλε ο Αμαδέος. Όμως στο βάθος κυριαρχούν αντιζηλίες, οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι ανταγωνισμοί και οι συγκρούσεις των φεουδαρχών που λύονται με την επέμβαση του αδιαφυσβήτητου Αμαδέου. Επιπλέον, την εποχή αυτή η Σαβοία αρχίζει να αντιμετωπίζει και οικονομικά προβλήματα λόγω της ανακαίνησης του κάστρου του Ριπάη από τον Αμαδέο αλλά και των εξόδων για το μεγαλοπρεπή γάμο.
μέσα σε αυτό το καλά οργανωμένο, αλεύθραστο σύστημα που όλα γίνονται σιωπηλά και μετάξι και όλοι είναι λιτά ντυμένοι με γκρίζα ενδύματα, εμφανίζονται ξαφνικά οι Κύπροι με τις πολύχρωμες ενδυμασίες τους που δεν είναι διατεθειμένοι να τις αποχωριστούν, και τις φωνές και τα γέλια τους και τα τραγούδια τους και με μια ξένη χώρα που κανένας δεν καταλαβαίνει και την έλλειψη οργάνωσης τους για να την διαταράξουν. Τώρα οι Κύπροι πρέπει να συμμορφωθούν και να συνεπάρξουν με τους αξιωματούχους της Αβοίας που διακατέχονται από άκατη σοβαρότητα και να μάθουν να ζουν μέσα σε μια καλά οργανωμένη κοινωνία όπου όλα είναι ρυθμισμένα, όπως έχουμε δει με το σύνταγμα που επέβαλε ο Αμαδαίος. Αλλά και μέσα σε έναν κάστρο όπου επικρατεί η σιωπή και η θλίψη που ακολουθεί ιδιαίτερα μετά το θάνατο της συζύγου και των δυο παιδιών του Αμαδαίους. Η διαφορετική κουλτούρα, η δύσκολη επικοινωνία λόγω γλώσσας, η χαλαρή και η ανέμελη συμπεριφορά των Κυπρίων και η προσπάθεια των αξιωματούχων του κάστρου να τους συμμορφώσουν και να τους βάλουν σε μια τάξη, συχνά δημιουργεί προστριβές μέσα στο παλάτι και οι αξιωματούχοι της Αβοίας ζητούν συνέχεια από την Άννα να συμμορφώσει τους Κυπρίους. Η Άννα, ενοχλημένη από τις συνεχείς καταγγελίες και την απόρριψη των συμπατριωτών της από τους αξιωματούχους, αρχίζει να τους αγνοεί. Εξάλλου και η ίδια έχει να αντιμετωπίσει την αντιπάθεια κάποιων φεουδαρχών που δεν είναι ενθουσιασμένοι με το γάμο του Λί με μια ξένη, αλλά και μια άλλη ομάδα φεουδαρχών που προέρχονται από την περιοχή του Περί, όπου οι κάτοικοι γνωρίζουν καλά το μύθο της Μελουζίνης, της προγόνισσας της Άννας και τις δυσιδαιμονίες γύρω από αυτόν και υποδέχονται την Άννα με μεγάλη επιφυλακτικότητα, διότι στο πρόσωπο της βλέπουν τη Μελουζίνη, την κακή νεράιδα που φέρνει κακοτυχία. Αυτή είναι η γενική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσει η Άννα, αλλά στο βαρό στάδιο δεν φαίνεται να γνωρίζει τον ρόλο που της επιφυλάσσει το μέλλον. Ζει τον έρωτα της και σίγουρα θα νιώθει ικανοποιημένη που ο πολιτικός αυτός γάμος καταλήγει σε γάμο αγάπης, κάτι πολύ σπάνιο για τις γυναίκες της άρχουσας τάξης της εποχής της. Ο Φεβρουάριος του 1934 είναι ένας μήνας προσαρμογής. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Ο παγερός χειμώνας, το χιόνι και το κρύο υποχρεώνουν την Άννα και τη συνοδεία της να περιοριστούν σε ένα μεγαλοπρεπές αλλά σκοτεινό κάστρο, χτισμένο γύρω από μια τεράστια εσωτερική αυλή, στο ύψωμα πάνω στο Σαμπερί που λειτουργεί σαν μικρή πόλη. Στη μια πλευρά του κάστρου ζουν οι δούκες και στις άλλες οι αξιωματούχοι και το προσωπικό. Εκεί στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες και όσοι εργάζονται σε αυτόν είναι καλά οργανωμένοι σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Ο κάθε ένας από τους 300 εργαζόμενους έχει τα καθήκοντα του και είναι εντυμένος ανάλογα με την κοινωνική του θέση, για να μπορεί κάποιος να το ξεχωρίζει. Ο διάκοσμος του κάστρου δεν μοιάζει καθόλου με το πολυτελές ανάκτορο της Λευκωσίας. Τα δε έπιπλα είναι και αυτά απλά. Η πολυτέλεια περιορίζεται στα πανάκριβα αντικείμενα που το διακοσμού και στις υπέροχες ταπισερί που σκεπάζουν τους τοίχους. Τις κρύες μέρες του χειμώνα, η Άννα, μετά το καθημερινό εκκλησίασμά της, στο προσωπικό της παρεκκλήσει, συναντά τη συνοδεία της που τώρα περιλαμβάνει και αρκετές κυρίες από τη Σαβοία. Και περνούν την ώρα τους κεντώντας, παίζοντας μουσική, παίρνοντας μαθήματα μουσική από τους μουσικούς του κάστρου, ψάλλοντας, τραγουδώντας, διαβάζοντας και συζητώντας εκκλησιαστικά και άλλα βιβλία. Ένα βιβλίο που συζητείται την εποχή αυτή είναι και το «La Cité des Dames» της Christine de Pizan, μέσω του οποίου η συγγραφέα διεκδικεί καλύτερη εκπαίδευση για τις γυναίκες. Ένα άλλο βιβλίο που κυκλοφορεί ευρέως είναι το «Roman de la Rose» του Jean de Menck, που έχει χαρακτήρα χιουμοριστικών και διδακτικών, αλλά δυστυχώς μέσα από αυτό ο συγγραφέας υπογραμμίζει τη σεξουαλικότητα της γυναίκας και υποτιμά την νοημοσύνη της. Το βιβλίο προκαλεί μεγάλη αντίδραση μεταξύ των γυναικών και των λογίων και η Κριστίν Ντε Πιζάν υπερασπίζεται το γυναικείο φύλο λαμβάνοντας μέρος στη συζήτηση με δύο συγγράμματα της «L'esprit au Dieu d'amour» και το «Le Dieu de la Rose». Στη συζήτηση συμμετέχει και ο Μαρτίν Λεφράν και μέσω του βιβλίου του «Le Champion de Dame» κάνει μια βίαιη επίθεση στο Jean de Menck για το μισογυνίστικο τρόπο που αναφέρεται στις γυναίκες. Η θέση που παίρνει ενοχλεί τους κληρικούς, διότι ζητούν από τον δίκαν της Μπουρκόν να το κάψει.
Μέσα από τις συζητήσεις αυτές, η Άννα διαπιστώνει και τις δικές της ελλείψεις στη μόρφωση, διότι αρχίζει να διαβάζει και να ενδιαφέρεται για την πολιτική. Το διάβασμα φαίνεται να γίνεται η αγαπημένη της ενασχόληση και μαζί με τον σύζυγό της γίνονται προστάτες των γραμμάτων, των τεχνών, αλλά και του Πανεπιστημίου του Τωρίνου, που το 1436 μεταφαίνεται στον Τωρίνο μόνιμα με τη δική τους παρέμβαση. Τα βράδια μαζεύονται όλοι οι γυναίκες και άντρες γύρω από τον τζάκι για να ακούσουν μουσική από τροβαντούρους, μόνιμους ή περιοδεύοντες. Στην Άννα αρέσει η ποιοτική μουσική και θέλει να έχει στο κάστρο τους καλύτερους μουσικούς. Για ένα χρονικό διάστημα έχει κοντά της το μουσικό ντουφέ, που τα επόμενα 20 χρόνια μπαινοβγαίνει για να συνθέσει νέα έργα, καθώς και το Χανέλ που ήρθε μαζί της από την Κύπρο. Στέλνει επίσης ένα νεαρό μουσικό, τον Ρενό, που παίζει άρπα στη Γερμανία για να βελτιώσει την τεχνική του. Κάποτε παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, ντάμες και χαρτιά. Η Άννα προτιμά τις ντάμες. Οι κοινωνικές συναθροίσεις στο κάστρο συνεχίζονται για χρόνια και η Άννα και ο Λουί μένουν γνωστοί για τις συχνές και ωραιότατες συγκεντρώσεις που διοργανώνουν, την αγορά βιβλίων, την προστασία των μουσικών και γενικά των ανθρώπων των γραμμάτων και την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου του Τωρίνου. Η αγάπη τους για τον πολιτισμό, λένε οι ιστορικοί, συμβάλλει σημαντικά στην εξάπλωση των τεχνών στο μέσο του 15ου αιώνα. Όμως οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν γίνονται δεχτές με ευχαρίστηση από τους εθνικιστές της Αβοίας, αυτούς που δεν θέλουν την Άννα. Την περίοδο του 34 με 40, η Άννα και ο Λουίς ζουν και σε άλλα κάστρα. Στο Σιατό Ντεμός, εδώ βλέπουμε την Άννα με τον Λουί και δίπλα βλέπουμε τον Αμαδέο με την βετεράν της Άννα, τη Μαρί ντε Μπουρκόνια. Εδώ έχουμε σκηνές, πάνω αριστερά βλέπουμε την Κριστίν ντε Πιζάννα με το βιβλίο της. Αριστερά βλέπουμε το Ρωμάν ντε Λαρό στο βιβλίο και κάνει ένα σελίδες από το Le Champion de Dame. Και εδώ βλέπουμε τις κυρίες να παίζουν τα βράδια ντάμες και σκάκι. Εδώ είναι μερικά από τα κάστρα που επισκέπτεται η Άννα. Τα κάστρα αυτά είναι το Chateau de Mort, το Chateau de Tonon, το Chateau d'Alin, το Chateau de Thomas, το Chateau d'Ancy και αργότερα το Πινερόν στην Ιταλία. Ως πρίγκιπες του Πιερμό ζουν για μακρά διαστήματα εδώ είναι τα άλλα κάστρα που επισκέπτεται. Και δεξιά, αριστερά, βλέπουμε το κάστρο του Τωρίνου. Η πάνω φωτογραφία δείχνει μέρος του μεσαιωνικού κάστρου και στο κάτω μέρος βλέπουμε το μέρος του κάστρου που προσθέθηκε αργότερα. Αριστερά βλέπουμε το κάστρο του Ριπάι, όπου έκτισε ο πεθερός της Άννας. Ως πρίγκιπες του Πιεμόν ζουν, όπως είδαμε, και μακρά διαστήματα στο Τωρίνο. Συχνά επισκέπτεται και τη Γενέβη, μια πόλη που η Άννα αγαπά πολύ. Όταν βρίσκονται στη Γενέβη, τους αρέσει να κάνουν περιπάτους κοντά στη λίμνη και να επισκέπτονται το πανηγύρι για να αγοράσουν βιβλία, παλιά χειρόγραφα, έργα τέχνης. Κάποτε συναντούν καλλιτέχνες και που τους ενημερώνουν για τις εξελίξεις στην τέχνη και όταν έχουν χρήματα, αγοράζουν και έργα τέχνης και χειρόγραφα. Κάπως έτσι περνάει η ζωή της Άννας στη Σαββοία από το 1434 μέχρι το 40. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι την περίοδο αυτή η Άννα ζει στη σκιά του μεγάλου Αμαδέου μέσα στα διαμερίσματα της σαν μια βασίλισσα του γυναικείου πληθυσμού που κυβερνά χωρίς την παρέμβαση κανενός, έχονταν στην υπηρεσία της το δικό της προσωπικό κάτω από την επίβλεψη του μέτρου τέλτης. Μέσα σε 6 χρόνια αποκτά 5 παιδιά, εκ των οποίων το ένα πεθαίνει και η ζωή της περιστρέφεται γύρω από τις εγκυμοσύνες, τις γέννες, την αποκατάσταση των παιδιών της και στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έχει επίσης να αντιμετωπίσει τις επιλεπτικές κρίσεις του πρωτότοκου γιού της του Αμαδέου, που τελικά το 36 τον αραβωνιάζει προς μεγάλη της χαράς με την κόρη του βασιλιά της Γαλλίας. Επειδή είναι πολύ θρήσκα, ακολουθεί τα θρησκευτικά της καθήκοντα με ευλάβεια και έχει πάντοτε κοντά της τον Κύπριο εθνολογικό της.
Στο τέλος του 34 γίνεται και η πρώτη σημαντική αλλαγή στη ζωή της. Ο πεθερός της αποσύρεται στο κάστρο του Ριπάγη και εγκαταλείγει φαινομενικά την εξουσία στα χέρια του συζύγου της Λουί, του πρίγκιπα του Πιεμόν. Αλλά συνεχίζει να διοικεί μέσω του. Το 37 τη βλέπουμε να κάνει τα πρώτα πολιτικά της βήματα, εθαρρύνει το γάμο του αδερφού της με τη Μεδέα Μονφεράν και το γάμο της αδερφής της Μαρίας με την οικογένεια των Μπουρμπών. Παίρνει επίσης θέση εναντίον του γάμου που διευθέτησαν για το δεύτερο γιο της Λουί χωρίς την έγκριση της με την Αναμπέλα της Σκωτίας και τον καθυστερεί διότι πιστεύει ότι αυτός ο γάμος δεν θα αποφέρει ωφέλη στη Σαββοία. Το 39 ο πεθερός της εκλέγεται πάπας ως αντιπάπας Φίλιξ και η Άννα στα 22 της χρόνια γίνεται δούκισσα της Σαββοίας. Κάπως έτσι τελειώνει και το δεύτερο στάδιο της ζωής της. Η περίοδος 40 μέχρι 62 είναι πολύ δύσκολη για τη Σαββοία, αλλά και για την Άννα. Τώρα είναι η σύζυγος του Δούκα της Σαββοίας και έχει πολλές ευθύνες. Επειδή αντιλαμβάνεται την αδυναμία του σύζυγου της στη διοίκηση της χώρας και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Σαββοία στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, προσπαθεί να τον βοηθήσει να κυβερνήσει καλά τη χώρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου, ο Λουί αδιαφορεί για τις υποθέσεις του κράτου και ασχολείται με τα δικά του πολιτιστικά ενδιαφέροντα, αφήνοντας τη διοίκηση του κράτου στην Άννα. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται ξαφνικά. Είναι μια διαδικασία που παίρνει κάποια χρόνια και γίνεται σταδιακά. Κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περίοδου, η Άννα, για να κυβερνήσει καλά, αναζητά συμμάχους που να μπορεί να εμπιστευτεί μεταξύ των Κυπρίων αλλά και μεταξύ των βαρώνων της Σαββοίας. Η σημαντικότερη είναι ο Γιοντίν Τενόρες που ήρθε μαζί της από την Κύπρο με την οικογένειά του, αλλά και ο Ζαν Ντε Κομπί από τη Σαββοία. Ένα μη πολιτικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει και η τροφός της Ιουστάς Ντε Μπαλιάν, που περιγράφεται από τους ιστορικούς ως γυναίκα πανούργα και επικίδια. Κάπως έτσι αρχίζει να δημιουργείται το 39 η ομάδα των Le Chyprien, των Κυπρίων, όπως αποκαλούνται από τους εχθρούς της στη Σαββοία, και η εποχή των ευνοούμενων της Άννας της Κύπρου, πιθανόν τυχαία και χωρίς να το επιδιώξει. Η μικρή ομάδα των Σιπριέν γίνεται μια νέα δύναμη μέσα στο κάστρο, στην αυλή της Σαββοίας, ένα είδος νέου πολιτικού κόμματος που κοντράρεται συνέχεια με τους εθνικιστές της Σαββοίας και τους Πιεμοντέζους, τους πολεμιστές της Βόρειας Ιταλίας. Έτσι τώρα, εκτός από τους εθνικιστές και τους Πιεμοντίς της Βόρειας Ιταλίας, υπάρχει και το κόμμα των Le Chyprien της Άννας, που είναι άτομα πιο χαλαρά και ανέμελα, τους αρέσει να συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές και γενικά τείνουν να ακολουθούν την κουλτούρ κουρτουάς και τη φεουδαρχική υποτική νοοτροπία. Η Άννα βρίσκεται στο μέσο των αντιμεχόμενων ομάδων. Σύμφωνα με τους εθνικιστές, το Σαμπερί και αργότερα το Τονομόν μετατρέπεται σε μια μικρή Λευκοσία, όπου το κόμμα της Άννας αυξάνει συνέχεια την επιρροή του και έχει μια ξεχωριστή θέση στις δεξιώσεις και στις εκδηλώσεις, τα κυνήγι και τα τουρνουά. Το 45, παρά τις πολλαπλές εγκυμοσύνες της, η Άννα παραμένει όμορφη, πρόσχαρη και μαγεύει με τη σημαντική ομιλία για τη συμπεριφορά της όσοι τη γνωρίζουν. Αν και είναι συνέχεια έγκυος, δεν χάνει το δυναμισμό της. Φαίνεται ότι λόγω των δύσκολων καταστάσεων που πέρασε, αναπτύσσει μια φιλοσοφία που την προστατεύει από τα αρνητικά σχόλια των εχθρών της. Γνωρίζει ποια είναι και τι θέλει, το διεκδικεί και το κυνηγά με υπομονή και επιμονή μέχρι να το πετύχει. Αλλά πάντοτε με ευγένεια. Γενικά έχει ένα χαρακτήρα πιο δυνατόν από αυτού του συζύγου της και κυρίως είναι περήφανη για την καταγωγή της. Η συμπεριφορά της ενοχλεί τους εχθρούς της. Όλες οι ενέργειες της εξετάζονται με καχυποψία και οι εχθροί της την υποσκάπτουν συνέχεια. Η ομορφιά της και οι πολλές της εγκυμοσύνες παρουσιάζονται ως ελαττώματα και κάποια εκλεψισμένα έθιμα που προσπαθεί να εισάξει αντιμετωπίζονται με απόλυτη άρνηση. Την κατηγορούν ότι διοργανώνει συχνά πολυτελείς εκδηλώσεις και ότι ξοδεύει τα χρήματα και σε φορέματα και διασκεδάσεις. Αλλά κυρίως την κατηγορούν ότι μάζεψε γύρω της τους γενναίους βαρώνους της Σαββοίας που τώρα προτιμούν τις πολιτιστικές δραστηριότητες
και τους αποσπούν την προσοχή τους από τη στρατιωτική τους εκπαίδευση. Την κατηγορούν επίσης ότι δίδει αξιώματα και άλλα προνόμια στους ευνοούμενους της. Αφήνουν επίσης να νοηθεί ότι έχει σχέση με διάφορους υπότες της εποχής. Μεταξύ αυτών είναι ο Ντεκομπίκη, ο Βαρεμπόν, ο Ρωμανιάνο, ο Βαράξιο για την Τενόρς, που κάποιοι το θεωρούν ως τον κυριότερο από τους εραστές της. Κάτι που αποδεικνύεται εντελώς αναλυθές, διότι ο Γιωτίν Τενόρες είναι και στενός συγγενής της. Την κατηγορούν επίσης ότι έχει σχέση με τον Τζακ Ντε Μονταγιέρ, που τη συνόδευσε στη συνοδεία από την Κύπρο και εισηγούνται μάλιστα ότι ο γιος της Φιλίπ είναι δικός του γιος. Η περίοδος 40-42 σημαντεύεται από αρκετά γεγονότα που συνδέονται με την ιστορία της Άννας. Στο πολιτικό επίπεδο, το 46 κατηγορείται ο ευνοούμενος του πεθερού της Μπολομιέρ για κλοπή του δημόσιου πλούτου και δολοφονείται από τον υπότη Βαρεμπόν και τους συνεργάτες. Λίγο αργότερα προσπαθούν να σκοτώσουν και τον Ντεκομπί, τον ευνοούμενο της Άννας. Η απόμοιρα δολοφονίας που πυροδοτεί μια διαμάχη είναι μεταξύ των παρόνων, καταλαγιάζει για λίγο με την παρέμβαση του Αμαδαίου, αλλά ξαναρχίζει μετά το θάνατο του και συνεχίζει για χρόνια, ακόμα και μετά το θάνατο της Άννας. Η διαμάχη αυτή επιτρέπει στο βασιλιά της Αγγλίας να επιβαίνει συνέχεια στις εσωτερικές υποθέσεις της Σαββοίας. Το 47, μετά το θάνατο του Δούκα του Μιλάνου, που είναι παντρεμένος με την αδερφή του Λουί, εγείρεται το θέμα διαδοχής του Μιλάνου. Η επιμονή του Λουί να αναγνωριστεί Δούκας του Μιλάνου, η αναποφασιστικότητα του και οι κακοί χειρισμοί οδηγούν σε πόλεμο με το Σφόρσα, που κι αυτός διεκδικεί το Δουκάτο, και στην ήττα της Σαββοίας. Στον πόλεμο αυτό, ο μόνος που βρίσκεται κοντά τους, εκτός από τους Κύπρους, είναι ο βαρόνος Μονταγιέρ, που το 49 παίρνει και τον τίτλο του κόμι, πιθανό για την βοήθεια που πρόσφερε. Με την παρέμβαση του Αμαδαίου και την παρέτησή του από την παπική έδρα, αποφεύγονται τα χειρότερα, αλλά υποχρεώνονται να υπογράψουν συνθήκη με πολλούς ταπεινωτικούς όρους με το Μιλάνο. Μια από τις πρόνοιες είναι ότι ο γάμος της κόρης της Άννας της Μπον με το γιο του Σφόρζα, ένα χωριάτι κατά την Άννα, που δεν είναι άξιος για σύζυγος της κόρης της. Το γάμο αυτό φαίνεται να τον καθυστερεί, διότι η κόρη της παντρεύεται τον Δούκα 6 χρόνια μετά το θάνατό της. Επιπλέον, ο πόλεμος αυτός εξασθενίζει οικονομικά τη Σαββοία και η Άννα αναγκάζεται να απολύσει τα κοσμήματα της για να καλυφθεί μέρος του χρέους. Σε οικογενειακό επίπεδο, τη δεκαετία του 40, η Άννα, εκτός από τις ευθύνες για την διακυβέρνηση του κράτους, έχει να φροντίσει και την πολυμολή οικογένειά της και ιδιαίτερα την εκπαίδευση των 14 πλέον παιδιών της. Τη δεκαετία του 40-50, το κάστρο είναι γεμάτο παιδιά, τροφούς, γουβερνάντες και δασκάλους. Η Άννα και ο Λουδί θέλουν να δώσουν την καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά τους και προσλαμβάνουν τους καλύτερους εκπαιδευτές. Λέγεται μάλιστα ότι οι πριγκίπισσες και οι πρίγκιπες της Σαββοίας παίρνουν την καλύτερη εκπαίδευση από όλους τους ευρωπαίους πρίγκιπες. Το 40 πληροφορείται το θάνατο της μετέρα, της σύζυγου του αδερφού της, κάπου της στενοχωρεί τόσο πολύ που αρρωστά. Το 41 πεθαίνει ο θείος της, ο Καρνιδάλιος Ούγος, και το 44 τελείται τελικά και ο γάμος του γιού της Λουί με την Αναμπέλα της Σκωτίας. Το 49 παραιτείται ο πεθερός της από την παπική έδρα και το 51 πεθαίνει. Τον ίδιο χρόνο παντρεύει την κόρη της Καρλότα με τον διάδοχο του γαλλικού θρόνου και το 52 παντρεύει το γιο της με την κόρη του βασιλιά της Γαλλίας. Το 54 παντρεύει την κόρη της Μαργαρίτα με τον Μοφερά, έναν γάμο που θέλει πολύ η Άννα. Τη δεκαετία του 50-60, η δεκαετία μάλλον αυτή, είναι πολύ δύσκολη για τους Δούκες. Ο Λουί, μετά την ήττα του στην Ιταλία, επιστρέφει από το τωρίο όπου ζούσε μαζί με την Άννα κατά τη διάρκεια του πολέμου, ταπεινωμένος. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά και τη διαμάχη των βαρώνων, που μετά το θάνατο του Αμαδαίου δεν ελέγχονται. Η διαμάχη αυτή αποδυναμώνει το κράτος συνέχεια και επιτρέπει στον βασιλιά της Γαλλίας να επεμβαίνει όλη την ώρα στα εσωτερικά της χώρας. Το 1457 φαίνεται ότι γίνεται μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Άννας και του Λουί από την οικογένεια της Κατερίνα Μπτεσαλάν. Το 57 ακυρώνει το γάμο του γιού της Λουί με την Αναμπέλα για να τον παντρέψει με την Κύπρια Ανανιξιά της Καρλώτα, βασίλισσα της Κύπρου. Ο γάμος που ονειρεύεται πάντα η Άννα τελείται το 59. Η Άννα νιώθει μεγάλη χαρά που το βασίλειο της Κύπρου είναι και πάλι στα χέρια της οικογένειας της. Το 59 πεθαίνει και η θεία της Αγνή.
το 61, ο γαμπρός της στέφεται βασιλιάς της Γαλλίας και η κόρη της βασίλισσα. Και αμέσως μετά όλα τα παιδιά της καλούνται να ζήσουν στην αυλή, όλα τα μεγάλα παιδιά της καλούνται να ζήσουν στην αυλή του βασιλιά της Γαλλίας. Προς το τέλος της δεκαετίας, αν και η υγεία της Άννα χειροτερεύει, συνεχίζει να διοικεί τη χώρα, διότι ο σύζυγός της δεν ενδιαφέρεται πλέον καθόλου. Την εποχή αυτή συμβάλλει την καταστολή της επανάστασης εναντίον των Εβραίων, την επανάσταση των βαρώνων εναντίον του καγκελάριου της, που τελικά εξορίζεται. Έχει επίσης να αντιμετωπίσει τον βαρόνο Μοντμαγέρ, που για λόγους που δεν είναι ξεκάθαροι, δεν την αποδέχτηκε από την αρχή, και των τελευταίων καιρών, για λόγους που δεν γνωρίζουν, πιθανόν του είχε υποσχεθεί κάτι και δεν τήρησε την υπόσχεση της. Της επιτίθεται συνέχεια με υβριστικά λόγια, την κατηγορεί και δεν τη σέβεται και δεν τη συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε να συμπεριφέρεται κάποιος σε μια πριγκίπισσα. Παρά την ανάρμοστη συμπεριφορά του, η Άννα του συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια στη μητέρα και στη σύζυγό του που βρίσκονται στην αυλή της, και αγνοεί την υβριστική συμπεριφορά του. Αργότερα όμως, όταν η υβριστική συμπεριφορά του κορυφώνεται, ο Λουί διατάζει να τον συλλάβουν και να τον τιμωρήσουν. Για να γλιτώσει, φεύγει από την Σαβοία. Στις 10 Ιανουαρίου του 1962, να δούμε, παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε την Άννα με τον Λουί ως δούκησαν της Σαβοίας. Και εδώ βλέπουμε την Καρλότα με τον Λουί και την Αναμπέλα, την πρώτη σύζυγό του. Στις 10 Ιανουαρίου του 1962, η Καρλότα της Κύπρου έρχεται στη Σαβοία να ζητήσει βοήθεια για να πάρει πίσω το θρόνο της από τον ετεροθαλή αδερφό της. Στις 10 Ιανουαρίου τη βρίσκουμε στη Γενέβη, όπου η πόλη, λέει ο Γκοτιέ, την υποδέχεται με μεγάλες τιμές. Όμως για να της δώσουν βοήθεια οι αξιωματούχοι, ζητούν να υπογράψει συμβόλαιο με το οποίο να αφήνει την Κύπρο στη Σαβοία αν δεν αποκτήσει παιδιά ή αν πεθάνει πριν το σύζυγό της. Το καλοκαίρι του 1962 φέρνει πολλές καταστροφές στη Σαβοία. Γενικά η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική και οι άνθρωποι γύρω από την Τονόν, όπου ζει την εποχή αυτή η Άννα, δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Η αποπνιχτική ατμόσφαιρα φαίνεται να επηρεάζει ακόμα περισσότερο την υγεία της Άννας. Η Άννα, και αρκετά αρρωστή, κάνει και ακόμα μια τελευταία προσπάθεια να βοηθήσει οικονομικά το γιο της, που τώρα είναι βασιλιάς της Κύπρου, για να κρατήσει το βασίλειο στην οικογένεια. Γι' αυτό, λέει ο Μπονιβάρ, καλεί μυστικά τον Ζαν Ντεμπαλιάν και τον Γιωτίν και τους ζητά να στείλουν την Κύπρο μερικούς από τους θησαυρούς της Σαβοίας κρυμμένους μέσα σε μαλακά τριτηριά. Όμως ο γιος της, ο Φιλίπ, που είναι δυσαρεστημένος με τους γονείς του, επειδή κατά τη γνώμη του δεν του έδωσαν αρκετή περιουσία, συνεργάζεται με τους εχθρούς της Άννας, που θέλουν να διώξουν τους Κυπρίους για να πάρουν αυτή την εξουσία, δολοφονεί τους αξιωματούχους και εχμαλωτίζει τους Κυπρίους. Μετά τη δολοφονία των φίλων τους, ο Λουί και η Άννα για λόγους ασφάλειας φεύγουν για τη Γενέβη, όπου ζει και εκτελεί χρέη επισκόπου ο γιος τους, Ζαν Λουί. Όμως ο Φιλίπ τους ακολουθεί, μπαίνει στο κάστρο που μένουν και κατηγορεί την Άννα ότι έστειλε τους θησαυρούς στην Κύπρο. Η συμπεριφορά του Φιλίπ εξοργίζει τον Λουί, αλλά κατόπιν παράκλησης της Άννας και της παρέμβασης των συνδικάτων της Γενέβης, πατέρας και γιος συμφιλιώνονται δημόσια, αφού πρώτα γίνεται αποδεκτή η απέτηση του Φιλίπ να εκδιωχθούν οι Κύπροι. Κάποιοι ιστορικοί πιστεύουν ότι η ιστορία με τα πινατηριά δεν συνέβη ποτέ και ότι δυσοφίστηκε ο Φιλίπ για να κερδίσει την υποστήριξη του κόσμου εναντίον των Κυπρίων. Και ενώ στην πλατεία γίνεται η συμφιλίωση γιου και πατέρα, η Άννα νιώθει ότι έρχεται το τέλος της. Σαν τις τελευταίες στιγμές της, κοντά της βρίσκονται ο Λουί, η Λουίζα και η τροφός της Ευσταθία. Έτσι, περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που την αγάπησαν, η Άννα πεθαίνει τιμένη και ταπεινωμένη σε ηλικία 44 χρονών, στις 11 του Νιόβρου του 1962, δύο μέρες μετά τη συμφιλίωση του γιού της με τον σύζυγό της και την εκδίωξη των Κυπρίων. Κυρεύεται στην Γενέβη, στην εκκλησία της Notre Dame de Bethlehem, τιμένη με έναν απλό γκρίζο χιντόνα, και στην κυρία οι μοναχές ανάβουν πολλά άσπρα κεριά και ψάλλουν πολλούς ύμνους σύμφωνα με τις οδηγίες της.
Φεύγοντας, αφήνει πίσω τις μικρά παιδιά, όμως αυτά είναι τώρα κοντά κάτω από την προστασία του βασιλιά της Γαλλίας και μεγαλώνουν μαζί με τα παιδιά της κόρης της Σαρλότ, της βασίλισσας της Γαλλίας. Τα μικρότερα τα αναλαμβάνει η νύφη της Γιολάν για μερικά χρόνια και αργότερα πηγαίνουν και αυτά στο παλάτι του Γάλλου βασιλιά. Αν και η Άννα πέθανε, το θέμα της πρίγκας της παραμένει εκκρεμή. Σύμφωνα με το συμβόλαιο γάμου, ο βασιλιάς της Κύπρου έπρεπε να δώσει στη Σαβοία το ποσό των 100.000 δουκάτων. Όμως ακόμα και το 1460 το ποσό που πληρώθηκε είναι μόνο 15.000. Το 1474 η νύφη της Γιολάν ανοίγει τον τάφο της Άννα και του Λουί, όπου είχε ταυτεί δίπλα της τον Ιανουάριο του 1965 και μεταφέρει τα λείψανά τους στον καθεδρικό ναό του Σεν Λευσέν στο Βαρσελίν. Εδώ βλέπουμε τον Φιλίπ, τον γιον της Άννας, που στράφηκε εναντίον της μητέρας του. Εδώ, στον δρόμο αυτόν, ήταν το μοναστήρι μέσα στο οποίο είχαν θαυτεί ο Λουί και η Άννα. Σήμερα δεν υπάρχει. Και εδώ είναι ο καθεδρικός ναός, όπου σήμερα βρίσκονται στην κρύπτη του ναού αυτού τα λείψανα του Λουί και της Άννας. Γενικά, οι σύγχρονοι χρονογράφοι, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται στην ομάδα των εχθρών της Άννας, δεν μιλούν θετικά για την Άννα, και τη θεωρούν υπεύθυνη για την πτώση της Σαβοίας. Όμως σήμερα, 600 χρόνια μετά, ευτυχώς, για την Άννα και την ιστορία της γενικότερα, νέα στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια. Έτσι, η Άννα, το θύμα του αντιφεμινισμού, της προκατάληψης και της ξενοφοβίας, αρχίζει να επισύρει την προσοχή των ερευνητών και των ιστορικών που επανεξετάζουν και ξαναγράφουν την ιστορία της, λέει η Ταβέρνα. Η νέα έρευνα παρουσιάζει την Άννα ως μια γυναίκα δυναμική και ολοκληρωμένη που διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στην εξάπλωση και την συνεχώς αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα του λίγου της Σαβοίας για μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο τον 15ο αιώνα. Πιθανό, λέει η ιστορικό Ταβέρνα, να μην ήταν η δούκησα που χρειαζόταν η Σαβοία τις δύσκολες αυτές στιγμές, αλλά σίγουρα δεν ήταν η Άννα που έφερε την καταστροφή της Σαβοίας, όπως την κατηγορούν οι χρονογράφοι. Το δε μεγαλύτερο της παράπτωμα, λέει, ήταν ότι ήταν μια ξένη, ότι προσπάθησε να βοηθήσει το γιο της να κρατήσει το θρόνο της Κύπρου και ότι προσπάθησε να καθυστερήσει την εξαφάνιση του φεουδαρχικού συστήματος. Παρά τις λιγοστές και μη αντικειμενικές πληροφορίες για τη ζωή της και τη δυσφήμιση της από τους χρονογράφους, το όνομα της παρέμεινε γνωστό διότι είναι συνδεδεμένο με το σημαντικό μουσικό μεσαιωνικό χειρόγραφο, με το λευκό κρασί του Ρουσέν ντε Σαβουά που παράγεται μέχρι σήμερα από τα κλίματα που πήρε μαζί της στη Σαβοία και με την απόκτηση του Αγίου Σεντονίου. Γιάννα παραμένει επίσης η αδιαφυσβήτητη γιαγιά των Ευρωπαίων βασιλέων, διότι μέσα από τους γάμους των παιδιών και των εγγονιών της δίδει βασιλής σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπως γίνεται αργότερα και με τη βασίλισσα Βικτόρια. Αυτά είναι σε συντομία η πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία της Άννας της Κύπρου και σας ευχαριστώ για την υπομονή που ρίξετε για να την ακούσετε. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, είμαι στη διάθεση σας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες διευκρινήσεις που θέλετε να κάνω μετά από αυτήν την παρουσίαση. Hello, δεν μπορώ, με ακούτε? Ναι. Καλησπέρα, Βεατρίκη Δημητριάδη από τη Γενέβη. Βεατρίκη μου, καλησπέρα. Ήθελα να σε συγχαρώ θερμότατα για την πολύ ωραία παρουσίαση που έκανες αυτής της εξαιρετικής πριγκίπισσας.
Μερικά από αυτά τα μέρη τα έχουμε επισκεφτεί μαζί και ναι. Πολύ χαίρομαι να τα ξαναβλέπω. Ήθελα απλώς να πω ότι είναι τρία από τα κοιμήλια που άφησε οπωσδήποτε η Άννα της Σαββοίας. Είναι, όπως είπες, η Ιερά Σεντόνη που βρίσκεται στο Τωρίνο. Είναι το μυστικό μανουσκρί του Τωρίνου που βρίσκεται και αυτό στη βιβλιοθήκη του Τωρίνου και που βρέθηκε το 1904 μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά της βιβλιοθήκης. Και το τρίτο είναι η σκάμνη που βρίσκονται στο καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου της Γενέβης που είχαν μεταφερθεί από το μοναστήρι Τε Κορντελιέ, μέσα στο οποίο υπήρχε η εκκλησία της Βιθλέμ, στο οποίο ταύτηκε η Άννα, και οι οποίοι σκάμνοι... Ναι, βλέπουμε εδώ τους σκάμνους που βρίσκονται στον καθεδρικό ναό και οι οποίοι είχαν μεταφερθεί μετά την μεταρρύθμιση του 1536 και οι οποίοι σκάμνοι είναι έργα αξιόλογης γλυπτικής πάνω ξύλινη γλυπτική και θαυμάζονται ακόμη μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί κανένας να καθίσει πάνω στους σκάμνους γιατί είναι κομμένοι, αλλά απλώς μπορούμε να τους θαυμάσουμε. Πάντως, Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που άκουσα την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξή σου και σε συγχαίρω για ό,τι κάνεις πάντα και εξακολουθείς να το συνεχίσεις. Και το Σοφοκλή ευχαριστώ που χάρη σε αυτό μπορώ να έχω αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση με την Κύπρο. Για μένα που ζω στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τη Βεατρίκη, διότι με βοήθησε όταν πήγα στην Ελβετία για να ερευνήσω την Άννα και για την ξενάγηση που μου έκανε στα κάστρα και σε άλλους χώρους για να μπορέσω να σχηματίσω μια ιδέα, ώστε να μπορέσω να περιγράψω την ιστορία της καλύτερα. Βεατρίκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ναι. Μια ερώτηση. Γιώργος Αλετράρης λέγομαι. Γεια σας. Επειδή έχετε χρησιμοποιήσει πολλές φορές τη λέξη «Κύπροι» που μιλούν μια μπασταρδεμένη γλώσσα, αυτοί όλοι οι άρχοντες που διοικούσαν τότε ήταν οι φεουδάρχες που είχαν συνοδεύσει τον βασιλιά στην Κύπρο, οι οποίοι δεν πολύ έρχονται σε επαφή με τους ντόπιους ντουλοπάρικους. Πώς και αποκτούν οι άρχοντες ξένοι την κυπριακή διάλεκτο? Εγώ νομίζω ότι κατά κρίβεια μέσα από την έρευνα μου εγώ έχω διαπιστώσει ότι υπήρχαν πάρα πολλοί Κύπροι μέσα στο παλάτι των φεουδαρχών. Δηλαδή υπήρχαν Κύπροι μορφωμένοι που εκτελούσαν χρέη γραμματέων μέσα στο παλάτι και γενικά ειδικά στον 15ο αιώνα η κυπριακή γλώσσα ήταν διάχυτη μέσα στο παλάτι. Όπως βλέπουμε, δεν μιλούσαν άλλη γλώσσα τα άτομα που συνόδευσαν την Άννα στη Σαββοία. Νομίζω χρειάζεται να γίνει πιο μεγαλύτερη διευκρίνηση και να μάθει ο κόσμος πόσοι ακριβώς Κύπροι ήσαν μέσα στα παλάτια των Λουζινιανών την εποχή εκείνη, διότι πράγματι υπήρχαν. Εντάξει, υπήρχαν ορισμένοι Κύπροι οι οποίοι ήταν βασικά καθολικοί, αλλά έχει γίνει και μια ομιλία, δεν θυμάμαι τώρα τον μελετητή που έχει μιλήσει για την εξέλιξη, την επίδραση των Ελλήνων, μάλλον την... πώς εδούλευαν για τους φεουδάρχες, αλλά διερωτούμε, αφού ήταν οι αριστοκράτες, έφερναν καθηγητές να τους διδάξουν, πώς μπήκε στο παλάτι, το ξέρω ότι μιλούσαν, αλλά πώς μπήκε στο παλάτι αυτή η ομιλία. Παράξενο. Δηλαδή πώς υιοθετήθηκε να μιλούν τα μπασταρδεμένα ελληνικά στο παλάτι.
Εγώ, από ό,τι γνωρίζω, δεν ζούσαν απομονωμένοι στο παλάτι. Δηλαδή, συμμετείχαν, έρχονταν σε έπαφη και με άλλον κόσμο, αλλά λόγω του ότι ζούσαν και στην Κύπρο, όπου έπρεπε να μιλούν, πιο πολλοί κόσμος μιλούσαν, οι υπηρέτριες τους, τα άτομα που εργάζονταν μέσα στο παλάτι για να τους υπηρετούν, μιλούσαν ελληνικά, με τούτον τον τρόπο ήταν υποχρεωμένοι να μάθουν και αυτή τη γλώσσα για να συνεννοούνται μαζί τους. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ειδική πάνω σε αυτό το θέμα και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άλλοι που μπορούν να δώσουν περισσότερες εξηγήσεις πάνω σε αυτό, αλλά σίγουρα οι Λουζινιανοί μιλούσαν ελληνικά εκείνη την εποχή, ακόμα και μεταξύ τους. Ναι, ευχαριστώ. Τώρα σας και από εμένα. Λάκας Ιωάννης ονομάζομαι. Γεια σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο ήταν το βιβλίο του Λουκιανού που πήρε μαζί της η Άννα όταν έφυγε από την Κύπρο. Ιστορία ανσιέν. Αρχαία ιστορία του Λουκιανού. Ναι. Επίσης, το βιβλίο αυτό, να δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμα και σήμερα και κατά κρίβεια σε μια από τις σελίδες του γράφεται και το όνομα του Φίβου Ντελουζινιάν, που φαίνεται ότι μπορεί να ανήκει στο Φίβο πρώτα πριν να το πάρει η Άννα, ή αν δεν το πήρε την ίδια εκείνη την εποχή, πρέπει να έφτασε κοντά της μέσω κάποιων επισκεπτών. Πάντως το βιβλίο αυτό βρίσκεται στα βιβλία της βιβλιοθήκης του Αμαντέου. Πού βρίσκεται η βιβλιοθήκη του Αμαντέου? Στη Σαβοία. Σαβοία. Στο Τωρίνο. Όλη η βιβλιοθήκη του οίκου της Σαβοίας είναι στο Τωρίνο. Ήτανε πρώτα στο Σαμπερί και μεταφέρθηκαν στη βιβλιοθήκη στο Τωρίνο. Όλα τα αρχεία της οικογένειας της Σαβοίας είναι τώρα στο Τωρίνο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Επίσης, αν μπορώ να προσθέσω, το γεγονός ότι μιλούσαν ελληνικά στην αυλή δεν είναι περίεργο, γιατί είχαν και πάρα πολλές σχέσεις, μην ξεχνάμε και την εποχή η Κύπρος, με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ναι. Γιατί το είχατε αναφέρει και εσείς ότι ακολουθούσαν και τυπικό της Βυζαντινής αυλής. Δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεαστούν. Επίσης, να θυμίσουμε ότι οι Βενετοί, οι οποίοι πηγαίνανε στην Κρήτη, είχαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, ότι υιοθετούσαν τη γλώσσα και τις συνήθειες της Κρήτης και πολύ σύντομα επαναστατήσουν εναντίον της Βενετίας. Δηλαδή, δεν ήταν ένα φαινόμενο παράξενο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Για τη συμπλήρωση. Ήταν χρήσιμη. Εξάλλου, η μητέρα της Καρλώτας ήταν Βυζαντινή, έτσι. Η μητέρα της Καρλώτας. Ήταν Βυζαντινή. Η μητέρα της Σαρλότ ήταν από την Πελοπόννη, από την Ελλάδα, που από το Βυζάνι, τέλος. Γι' αυτό η Καρλώτα μιλούσε ήταν, μόνο... Ήταν, είχε σχέση, είχε σχέση Καρλώτα, με τους Μοφερά, νομίζω, περισσότερο. Η Καρλώτα, όταν βασίλεια, ήθελε όλο να είναι στα ελληνικά, να τα μεταφράζουν in lingua greca. Και όταν πήγε στη Ρώμη που την φιλοξένησε ο Πάπας, όλα τα έγγραφα της Κύπρου ήθελε να μεταφράζονται στα ελληνικά. Και εκεί πέρα που είπε, συγγνώμη που θα το προσθέσω αυτό, μου επιτρέπετε, όταν είπε ότι ήρθε η Καρλώτα στη Γενέβη το Γενάρη του 1462, ζήτησε βοήθεια από τους κατοίκους της Γενέβης, ναι, αλλά δεν ήθελα να της προσφέρουν βοήθεια χρηματική. Και εκείνο που έκανα, ένα καταπληκτικό δείπνο βασιλικό, ναι, στην οποία γκάλωσαν η Καρλώτα, και επειδή η Ελβετή είναι πολύ προσεκτική, μέσα στα αρχεία της Γενέβης θα βρείτε τι προσφέρθηκε σε αυτό το δείπνο, δηλαδή πόσα κρασιά, πόσα κοτόπουλα, πόσα αρνιά κτλ. Και επειδή, όπως λέω, είναι πολύ προσεκτική, απέναντι στο κάθε κομμάτι που παρουσιάστηκε, ξέρουν και πόσο κόστησε. Δηλαδή, πόσα κεριά τόσα κόστησα, πόσα φαγητά τόσα κόστησα. Δεν τη ζήτησαν να υπογράψει ότι αφήνει το βασίλειο της Κύπρου στη Σαβοία. Αυτό έγινε κατόπιν, όταν πέρασε από τη μονή του Σεν Μωρίς στην Ελβετία.
Εκεί πέρα είναι που υπέγραψε το πρώτο ντοκιμέντο ότι αφήνει το στέμμα της Κύπρου στη Ιερουσαλήμ και της Αρμενίας στο βασίλειο της Σαββουγιάς, αλλά αυτό τελειώθηκε, έγινε υπογραμμένο κανονικά μόνο όταν ήταν στη Ρώμη. Ναι. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Ναι. Ευχαριστώ, Βεντρίκη. Θα θέλαμε να διαβάσουμε την ερώτηση της κυρίας Ιωάννας Χριστοφοράκη, όπου γράφει από πού αντλούνται οι πλούσιες πληροφορίες για τη ζωή της Άννας, ποιες είναι οι πηγές. Ναι, ναι, πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω πληροφορίες για την Άννα. Οι περισσότερες πηγές μου είναι από τα χειρόγραφα, από τα αρχαία γαλλικά, τα χειρόγραφα του Γκισενόν και αργότερα τους άλλους που ακολούθησα, από τις... τα χρονογραφήματα από ιταλικές πηγές και από λατινικές πηγές. Είναι, στο βιβλίο μου είναι μια περίπου τρεις σελίδες πηγές τις οποίες σε μελέτησα για να καταλήξω στούτο το βιβλίο που ετοίμασα και σε αυτήν την έρευνα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι, ότι υπάρχουν ακόμα και άλλες πληροφορίες, διότι κάθε φορά σε κάθε κάστρο που πάεις βρίσκεις μια νέα πληροφορία τοπική. Οπότε είμαι σίγουρη ότι αν κάποιος άλλος ενδιαφερθεί να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο, θα μπορούσε να πάει να κοιτάξει όλους τους τόπους που επισκέφτηκε η Άννα, να ρωτήσει τους τοπικούς ερευνητές, οι οποίοι μπορεί να έρθουν να μας δώσουν επιπλέον πληροφορίες για τη ζωή της. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον πάντως τούτο. Νομίζω επίσης ότι η Μπαρή Ζωζέ, η βασίλισσα της Ιταλίας, έχει γράψει δύο τόμους, ένα τόμο για τον Νίκο της Σαββουγιάς και ένα ακριβώς για τον Αμεδαίο και τον Λουί της Σαββουγιάς. Είπα και εκείνη μαζί, αλλά η Μαρή Ζωζέ της Σαββουγιάς ήταν πολύ ενάντια στην Άννα της Κύπρου, γιατί λέει ότι αυτή κατέστρεψε το δουκάτο της Σαββουγιάς. Ναι. Ότι είχε πολλούς αγαπητικούς η Άννα, δηλαδή. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα για το πώς έζησε η Άννα της Κύπρου στη Σαββουγιά. Βασικά εκείνο το οποίο εφάνηκε, βέβαια επειδή δεν είχα ώρα, προσπάθησα να την κάνω όσο το δυνατόν πιο σύντομη, εκείνο το οποίο εφάνηκε είναι ότι οι χρονογράφοι οι οποίοι μιλούν εναντίον της Άννας ανήκαν σε σωμάτες που ήταν εναντίον τους. Δηλαδή όσοι μιλούσαν, ο ένας από αυτούς ήταν πολύ κοντά στο γιο της Φιλίπ, ένας άλλος ήταν εγγονός κάποιου που εργάζεται στο παλάτι και, δεν ικανοποιήθηκαν τα συμφέροντα του και επομένως είχε λόγο να είναι εναντίον της Άννας και βασικά είναι με αυτόν τον τρόπο. Όμως σήμερα έχουν αρχίσαν να ερευνούν τους λογαριασμούς. Κρατούσαν πολύ λεπτομερείς λογαριασμούς που εξοδεύουν τα λεφτά, διότι ένα από τα θέματα που κατηγορούν την Άννα είναι ότι εξόδευσε τα λεφτά της Σαββουγιάς. Και μέσα από αυτούς τους λογαριασμούς φαίνονται ότι όλα αυτά τα οποία ισχυρίζονταν δεν ευσταθούν πλέον. Mm-hmm. Επομένως, σιγά σιγά πιστεύω ότι η ζωή της Άννας θα γραφτεί όπως πραγματικά ήταν και θα φανεί πόσο σημαντική προσφορά είχε τουλάχιστον στο μέρος του πολιτισμού. Διότι αυτοί οι γεωλουοί είχαν πραγματικά συμβάλει σημαντικά για την εξάπλωση του πολιτισμού, των τεχνών στην περιοχή εκείνη. Μέσα από τις εκκλησίες που εκτίζα, μέσα από τις ζωγραφίες που παραγγέλα για να γίνουν και ούτω καθεξής. Ωραία. Μια γυναίκα δυναμική, παντρεμένη σε έναν άνθρωπο που δεν ήξερε να διοικήσει. Έτσι την ονομάζουν στο βιβλίο της Μαρή Ζωζέ.
Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ναι, σχετικά εδώ με το Φαρσάλια, συγγνώμη, είχα κάνει λάθος. Είναι τα Φαρσάλια του Λυκιανού. Άγγελ, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Μέρη Πύργου που ήταν σήμερα μαζί μας. Ήταν εξαιρετικά όλα όσα μας είπε και μας πληροφόρησε. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας και να σας καλέσουμε την επόμενη Τρίτη να είμαστε και πάλι εδώ στην επόμενη διάλεξη που έχουμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Και καληνύχτα σας. Καληνύχτα και ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα από τη Γενέβη. Γεια σας. Καληνύχτα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Πόσους είχαμε... Leave.